Γιατί προφανώς στην πράξη θα εμφανιστούν και πολλά προβλήματα. Και μετά να έρθουμε να δούμε με ποιον τρόπο μετά από 3, 4, 5 χρόνια, όποιος θα είναι τότε, να κάνει μια πραγματική αποτίμηση αυτής της διαδικασίας, να δει τι μπορεί να διορθώσει, έτσι χτίζοντας πάνω στα κεκτημένα πάλι. Το θέμα της εκπαίδευσης των υπαλλήλων, δηλαδή μου ζητάτε εμένα να με αξιολογήσετε για κάτι καινούριο, διότι για παράδειγμα σας φέρω, μου έχω μάθει να είμαι σε μια εποχή τεχνολογικά περασμένη. Ναι. Προχωράει, μου ζητάτε λοιπόν εμένα να έχω κάποιες ικανότητες. Ναι, καταρχήν δεν το ζητάω. Κάποιες δεξιότητες. Ναι. Όχι, η ίδια η δουλειά σας λέω. Εάν όμως, δεν εκπαιδευτώ πάνω σε αυτό το αντικείμενο, πώς είναι δυνατόν να με αξιολογήσετε, εάν η ίδια υπηρεσία εμένα δεν μου δώσει τη δυνατότητα ακριβώς, να εκπαιδευτώ και μετά να με αξιολογήσετε. Ναι, ακριβώς, παραδείγματος χάρη, ακριβώς αυτό είναι ένα παράδειγμα για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να λειτουργήσει και μια άλλου τύπου εργασιακή κουλτούρα. Δηλαδή ο προϊστάμενος, παραδείγματος χάρη, πρέπει να έχει, γι' αυτό κρίνουμε και την ηγεσία, έτσι, δηλαδή τον ηγέτη αυτής της, θα πρέπει να δώσει κίνητρα, θα πρέπει να δει πώς δημιουργεί συνθήκες, ας πούμε, πρημοδότησης αυτής της, δηλαδή να κάνει τα σεμινάρια του, να κάνει τα επιμορφωτικά του, τους επιμορφωτικούς κύκλους. Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης θα αναβαθμιστεί, ήδη έχει προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό, θα αναβαθμιστεί ακόμα περισσότερο για να παίξει αυτό το ρόλο. Έτσι, και όλοι, και τον παίζει άλλωστε και μέχρι τώρα. Βεβαίως πρέπει να τον παίξει ακόμα πιο συνεκτικά. Και άρα σε αυτή την ιστορία θα πρέπει να εμπλακούν όλοι. Είναι μια συλλογική διαδικασία. Και είναι και μια ευθύνη του υπαλλήλου στο κάτω-κάτω. Έτσι. Δηλαδή το γεγονός ότι εγώ πρέπει να γίνω καλύτερος. Εντάξει, δεν είναι μόνο θέμα διαταγής. Είναι και ένα θέμα κοινωνικής ευθύνης του κάθε υπαλλήλου. Κανένα σύστημα δεν μπορεί να λειτουργήσει εάν δεν υιοθετηθεί πραγματικά και δεν προσωποποιηθεί. Δεν φτάσει δηλαδή στο επίπεδο των προσωπικών αναγκών και κινήτρων του κάθε ανθρώπου. Ναι. Υπ' αυτή την έννοια περιμένουμε να το δούμε. Πριν φύγουμε από την αξιολόγηση που έχει σχέση η συνέντευξη, ρωτάνε πόσο ποσοστό θα είναι. Ένα 30%. Περίπου. Έτσι, ναι. Περίπου θα έχει διαβαθμίσει, αλλά οι μέσες όρες είναι στο 30%. Που είναι ένα σχετικά μεγάλο ποσοστό, αλλά αυτό είναι το ευρωπαϊκό μέσο όρο. Όχι, είναι παραπάνω το ευρωπαϊκό μέσο όρο. Είναι παραπάνω. Πολύ παραπάνω. Απλώς εμείς θέλουμε την εισαγωγή της συνέντευξης. Καταρχήν, προσέξτε, στην Ελλάδα έχουμε το μειονέκτημα να εισάγουμε θεσμούς οι οποίοι. Να προσπαθούμε να εισάγουμε θεσμούς οι οποίοι έχουν κατασκοφαντηθεί και δικαίως. Λοιπόν, πρέπει να πείσουμε ότι πράγματι υπάρχει μια συνέντευξη που είναι δομημένη πάνω στο αντικείμενο της εργασίας, πάνω στο σενάριο ανάπτυξης, πάνω σε μια τράπεζα θεμάτων οι οποίοι αφορούν την εργασία και όχι τι κάνεις στη ζωή σου και τι είσαι πολιτικά ή με τι ασχολείσαι, έτσι. Λοιπόν, μιλάμε για συνέντευξη η οποία αφορά δομημένη ανάπτυξη. Εννοείται όπως θα γινόταν σε μια πολυεθνική εταιρεία, αν πήγαινα να γίνω υπάλληλος, όπου θα είχα τα τυπικά μου προσόντα και την προϋπηρεσία μου, ταυτόχρονα όμως θα περνούσα και από μια. Προφανώς για να δεις πώς ανταποκρίνεσαι, πώς μπορείς να συνθέσεις, πώς μπορείς να απαντήσεις ορισμένα δεδομένα, πώς σκέφτεσαι να λειτουργήσεις σε ένα περιβάλλον, ας πούμε, που έχει πολλές αντιθέσεις, που έχει πίεση πιθανώς κτλ. Αυτό που γίνεται πάντα. Αυτό γίνεται σε όλους τους οργανισμούς. Δεν είναι κακό. Απλώς εμείς εδώ στην Ελλάδα το χρησιμοποίησαμε και αυτό προσχηματικά. Λοιπόν, γι' αυτό εισάγουμε, δεν είναι μεγάλο το ποσοστό και εξισορροπείται, γιατί μην φαντάζεστε ότι κάποιος θα παίρνει 0 και κάποιος θα παίρνει. Δηλαδή, όλα αυτά έχουν μία αλληλοεξισορρόπηση. Και αυτός που θα καλείται σε συνέντευξη θα έχει ούτως ή άλλως τα τυπικά προσόντα. Βέβαια, εννοείται. Μα γιατί υπάρχει και η αντίστροφη λογική. Ναι. Δηλαδή, ενισχύεται τα τυπικά προσόντα. Πάντοτε είναι βέβαιο ότι κάποιος ο οποίος έχει ένα μεταπτυχιακό ή δύο μεταπτυχιακά, είναι συλλέκτης μεταπτυχιακών, υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι στη ζωή. Ή έχει κάνει και διδακτορικό, είναι πράγματι ικανός να διοικήσει. Προφανώς όχι. Όχι. Προφανώς όχι. Έχω όμως ένα τυπικό τεκμήριο. Το οποίο δεν μπορεί να αμφισβητηθεί κιόλας. Το οποίο δεν μπορεί να αμφισβητηθεί γιατί είναι η πολιτική, δηλαδή του δίνεις χρήματα γι' αυτό. Έχεις επενδύσει στα πανεπιστήμια γι' αυτό ή στα ξένα πανεπιστήμια γι' αυτό. Δεν μπορώ να το αγνοήσω και ολοκληρωτικά. Αλλά προφανώς δεν μου αρκεί, διότι πρέπει να δω αυτόν τον άνθρωπο πώς λειτουργεί, πώς εκφράζεται, πώς συνεργάζεται. Άρα η συνέντευξη είναι κάτι απαραίτητο. Αλλά βεβαίως αποδέχομαι πλήρως την κριτική που έχει γίνει ότι χρησιμοποιήθηκε με άλλους όρους. Γι' αυτό θέλω να την εισάγουμε σταδιακά, περιορισμένα. Υπάρχουν απόψεις για 50% ή για 70%. Ή αν θέλετε στον ιδιωτικό τομέα, αν περάσει τα τυπικά προσόντα, η συνέντευξη είναι 100%. Έτσι. Αλλά εδώ πέρα όμως πρέπει πράγματι να κρατήσουμε όλες εκείνες τις εγγυήσεις διαφάνειας,
οι οποίες δεν θα αδικήσουν κανένα. Τώρα, έστω και αν κάποια στιγμή ένας, πάμε εμείς οι δύο, και ο ένας έχει 70% προσόντα, όλα τα είναι τέλειος, και ο άλλος θέλετε να τον πρημοδοτήσετε, ας υποθέσουμε, ο κακός της όλης της ιστορίας βάζει στο μυαλό του, και να πρημοδοτήσετε με το 30%. Πάλι δεν αλλάζει η ισορροπία, γιατί είναι το 30%. Πάλι δεν θα. Ναι, βέβαια, μα έχουμε και την προϋπηρεσία, έχουμε την εργασιακή εμπειρία, είναι και αυτό ένα τεκμήριο. Άλλωστε η συνέντευξη τι κάνει στην πραγματικότητα, συμπυκνώνει την εργασιακή σου εμπειρία. Δηλαδή, τι λες σε μια συνέντευξη όταν είναι τέτοια συνέντευξη. Και τη στιγμή που θα είναι υπό την αιγίδα του ΑΣΕΠ. Γιατί άμα εννοείται. Ήταν και ο προϊστάμενός σου θα, στη συνέντευξη. Όχι, 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 δεν έχει και καμία. Μόνο θα έπαιρνε όποιον ήθελε. Αυτό είναι, ναι, το είναι. Έτσι διασφαλίζεται. Αυτό είναι το πρόγραμμα της αποκομματικοποίησης ή της αποπολιτικοποίησης της δημόσιας διοίκησης, έτσι όπως έχουμε μάθει να λειτουργεί. Αυτό είναι. Ότι πρέπει να φτιάξουμε δομές όσο γίνεται πιο ουδέτερες, διαφανείς και αντικειμενικές. Αυτό προφανώς, εντάξει, κοιτάξτε να δείτε, κανένα σύστημα δεν θα αποφύγει καμιά φορά και τις εκτροπές του, έτσι. Είναι προφανές αυτό. Αλλά νομίζω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος αυτή τη στιγμή να λειτουργήσουμε σε ένα πλαίσιο διαφάνειας. Μισθολόγιο, κύριε Βερνανδάκη. Μισθολόγιο, εντάξει, δεν έχουμε. Θα αυξήσεις. Έχουμε. Αυξήσεις. Ή μειώσεις, πάμε. Αυξήσεις. Λοιπόν. Μειώσεις δεν θα γίνουν, έτσι. Να ξεκινήσουμε από το αν θα γίνουν μειώσεις. Όχι, δεν θα γίνουν καμία μείωση. Δεν θα υπάρχει καμία μείωση, ούτε ονομαστική, ούτε θεωρητική, ούτε τυπική, ούτε τίποτα. Πατάμε πάνω στο σημερινό μισθολόγιο, στις σημερινές μισθολογικές αποδοχές. Δεν έχουμε δηλαδή μείωση των μισθών. Αντιθέτως, μάλιστα με την απελευθέρωση της βαθμολογικής εξέλιξης και την αποδέσμευσή της από τη μισθολογική κλίμακα, θα έχουμε με τις επανακατατάξεις, θα προκύψουν και για ένα μεγάλο ποσοστό υπαλλήλων μικρές αυξήσεις, τις οποίες δεν θα τις πάρουν και όλες ταυτόχρονα. Δηλαδή, θα μπορεί να προκύψει για κάποιον η βαθμολογική του επανακατάταξη, επειδή έχουν παγώσει τώρα για 5 χρόνια, μπορεί να του δώσει 100-150 ευρώ θεωρητικά παραπάνω. Έτσι. Θα τα πάρει όμως σταδιακά. Φέτος θα πάρει το 40 ευρώ, 50, του χρόνου θα πάρει τα υπόλοιπα 40. Και έτσι. Δηλαδή, θα υπάρχει και ένα ομαλό σβήσιμο, έτσι ώστε για να μην έχουμε και δημοσιονομικές, ας πούμε, εκτροπές. Προφανώς δεν μιλάμε για τίποτα αυξήσεις, έτσι. Εγώ δεν θέλω να το λέω, απλώς επειδή προκαλούμε πολλές φορές στο θέμα των μειώσεων. Δεν είναι μια δημοσιονομική πολιτική η οποία δίνει ανάσα στα νοικοκυριά, έτσι, να είμαστε σαφείς. Έτσι. Δεν πρόκειται δηλαδή για αυξήσεις σοβαρές, έτσι. Αλλά πρόκειται όμως να σταματήσει ο κατήφορος και σιγά σιγά να αρχίσει να υπάρχει ακόμα και πρακτικά στις σημερινές δύσκολες συνθήκες, να υπάρχει η αίσθηση ότι κατά κάποιο τρόπο πάμε, ανακάμπτουμε. Το μισθολογικό κόστος του δημοσίου δεν μπορεί να πάει παρακάτω. Το δημόσιο έχει καταστραφεί από την τελευταία πενταετία και σε ανθρώπινο δυναμικό και σε υποστελέχωση. Βλέπουμε τώρα τι γίνεται με το προσφυγικό. Έχουμε τεράστιες λήψεις σε προσωπικό. Έτσι, εκεί, σε ένα προσωπικό τι θα γίνει, έχει, κύριε Βερνανδάκη. Έχουν παλεύουμε, 370.000 παλεύουμε, υπάλληλοι. Ναι, ναι. Δεν μπορούν να γίνουν πολλές προσλήψεις. Ναι, παλεύουμε, θα προσπαθούμε όμως, ας πούμε, να πετύχουμε όσο γίνεται το καλύτερο. Είμαστε αυτή τη στιγμή σε μια πορεία επεξεργασίας ενός σεναρίου όπου για το 2016 θα μπορέσουμε να αναπληρώσουμε ένα μεγάλο ποσοστό, τέλος πάντων, μπορεί να προτείνουμε περίπου, και νομίζω ότι τελικά θα το καταφέρουμε, να φτάσουμε τις 20.000 νέες προσλήψεις οργανικών θέσεων με μεγάλη έμφαση στην εκπαίδευση, που για να λειτουργήσει του χρόνου χρειάζεται τουλάχιστον 10.000 εκπαιδευτικούς. Είναι δομικές πια οι. Αυτοί που έχουν περάσει στο διαγωνισμό ΑΣΕΠ μέχρι τώρα. Αυτοί που έχουν περάσει στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ θα ήταν. Έχουμε εκκρεμότητες περίπου 2.500-3.000 ανθρώπους από παλιούς διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. Θα το λύσουμε αυτό το πράγμα για ένα μεγάλο ποσοστό και μέχρι το τέλος του Δεκέμβρη. Αλλά αυτά όμως αφορούν τις προσλήψεις του 2015. Θα καλύψουμε όλες τις υποχρεώσεις διορισμών από το ΑΣΕΠ, γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε. Είναι οι άνθρωποι που έχουν θεμελιώσει το δικαίωμα της πρόσληψης από το 2009, από το 2008, έτσι. Αλλά μιλάω για τους νέους διαγωνισμούς, να καλύψουμε πια, ας πούμε, τις ανάγκες που είναι στην εκπαίδευση, στην υγεία, στους φορείς ανθρωπιστικής κρίσης και ροών προσφυγικών τώρα που βλέπουμε και στους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Αλλά έχουν και η αυτοδιοίκηση, έχει τεράστια κενά. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή φορέας ή δομή του δημοσίου.
που να μην. Υγεία, ναι, βασική προτεραιότητα. Δηλαδή, για μένα είναι παιδεία, υγεία, κοινωνικές δομές. Κύριε Βερνανδάκη. Και τοπική αυτοδιοίκηση αμέσως μετά, σε επίπεδο, γιατί έχει ανάγκη σε πραγματικές καθημερινές λειτουργίες. Ως υπουργός, ασκείτε τη γενική πολιτική του Υπουργείου σας και προφανώς δεν είναι σωστό να μπαίνουμε σε μια περιπτωσιολογία. Θα σας αναφέρω όμως χαρακτηριστικά το εξής παράδειγμα, το οποίο προφανώς και εσείς το γνωρίζετε. Ακτινοθεραπευτικά κέντρα. Το μοναδικό δημόσιο είναι στον Άγιο Σάββα. Υπάρχει το Ίδρυμα Νιάρχος, όπου λέει 8 μάλλον, μπορώ εγώ που είναι πανάκριβα να τα δωρήσω στο δημόσιο. Με μία προϋπόθεση. Οι 40 άνθρωποι που χρειάζονται για να τα δουλέψουν αυτά να προσληφθούν από το δημόσιο. Εξειδικευμένοι άνθρωποι. Ξέρετε πόσους μήνες είναι αυτό το πράγμα. Και υπάρχει αυτό το αίτημα. Το συγκεκριμένο αίτημα δεν το ξέρω. Πάντως αντίστοιχα αιτήματα τα λύσαμε πάρα αυτά. Δηλαδή το Ίδρυμα Νιάρχου που μου λέτε είχε και ένα θέμα με την Εθνική Βιβλιοθήκη. Έδινε κάποιες, έδινε τις δομές και ήθελε 36-40 άτομα επίσης. Τα πήραμε, τα προχωρήσαμε. Δηλαδή όπου μπορούμε, κοιτάξτε, δεν είναι και τόσο απλό. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει διαγωνισμός, πρέπει να υπάρχει διαδικασία, πρέπει να υπάρχει μια διαφάνεια. Δηλαδή δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα και ταυτόχρονα. Εν τω μεταξύ υπάρχουν δομές οι οποίες πραγματικά έχουν, μου λέτε για αυτή την περίπτωση που είναι τρομερής ανάγκης, αλλά εγώ καθημερινά αντιμετωπίζω αντίστοιχες ανάγκες και αντίστοιχες απελπισίες. Λοιπόν, δεν γίνεται. Πρέπει να κάνουμε, δηλαδή, ό,τι μπορούμε ανθρωπίνως δυνατόν. Έχουμε παραλάβει μια κατάσταση η οποία είναι, τουλάχιστον στη στελέχωση του δημοσίου, είναι σε τραγική κατάσταση. Με τις μετακινήσεις δημοσίων υπαλλήλων υπάρχουν οργανισμοί που, ναι, που έχουν πάρα πολλούς υπαλλήλους που δεν χρειάζονται. Αυτοί οι άνθρωποι δεν κάνουν τίποτα. Αν πάνε κάπου αλλού, ίσως αξιοποιηθούν πολύ καλύτερα. Σωστά. Λοιπόν, αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι που ελπίζω μέχρι τη δεύτερη μεγάλη διοικητική αλλαγή, που μέχρι το τέλος του Δεκέμβρη, νομίζω την προετοιμάζουμε ήδη, μέχρι το τέλος του Δεκέμβρη θα ψηφίσουμε τον νόμο οργάνωσης της κινητικότητας, έτσι ώστε να μπορούμε πια να κάνουμε μια εσωτερική αξιοποίηση του υφιστάμενου ανθρώπινου δυναμικού από εκεί που περισσεύει προς τα εκεί που υπάρχουν ανάγκες. Αλλά βεβαίως σεβόμενοι πάντα και τις επιλογές και τις ειδικότητες. Γιατί προσέξτε, κοιτάξτε, ξέρετε ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα του ελληνικού δημοσίου. Ότι δεν έχει οργανογράμματα, δεν έχει ενοποιήσεις των κλάδων, ειδικότητες και περιγράμματα εργασίας. Δηλαδή να πάρω έναν ΠΕ, λέμε τώρα, μιλάει με όρους παλαιότητας, έτσι. ΠΕ, δηλαδή πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Ωραία. Τι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Εμένα θέλω. Μπορεί να είναι γεωπόνος. Βεβαίως. Αν πάρω ένα γεωπόνο, τον πάω λοιπόν να τον κάνω γιατρό, επειδή έχει το. Δηλαδή καταλάβατε τι γίνεται. Εδώ πηγαίνουμε να λύσουμε αυτή τη στιγμή τεράστιες δομικές ελλείψεις, οργανωτικές και θεσμικές, που έρχονται από δεκαετίες. Λοιπόν, πρέπει να το κάνουμε αυτό. Τα κάνουμε όλα μαζί και ο μάγος Χουντίνη να ήσουν. Δηλαδή θα έκανε πιο αργά. Κύριε Βερνανδάκη, η αντιπολίτευση σας κατηγορεί για σπατάλη στο δημόσιο. Αν μάλιστα κάποια στιγμή στην αναζήτηση κάποιων ισοδυνάμων έλεγε συνεχώς η αντιπολίτευση ότι ας περιορίσει το σπάταλο δημόσιο η κυβέρνηση για να βρει αυτά τα ισοδύναμα. Τι απαντάτε λοιπόν σε αυτή την περίφημη κατηγορία που εξαπολύεται από όλη σύσσωμη την αντιπολίτευση, ναι, ότι το δημόσιο συγκεκριμένα είναι σπάταλο. Λέγανε, ναι, για τις μετακινήσεις των δημοσίων υπαλλήλων. Αυτό δεν λέγανε ως ισοδύναμο για το ΦΠΑ στην εκπαίδευση. Λέγανε αυτό, για τις μετακινήσεις των δημοσίων υπαλλήλων. Όταν λέμε μετακινήσεις, τι εννοούμε, τι εννοούμε μετακινήσεις. Εκτός έδρας. Αυτά τώρα, εντάξει τώρα, κοιτάξτε. Να. Λοιπόν, θα απαντούσα πολύ εύκολα λέγοντας ότι δεν μπορώ να. Δηλαδή, τι να πω τώρα. Δηλαδή, το επιχείρημα δεν έχει καμία βάση λογική. Το δημόσιο έχει μισθολογικά και λειτουργικά καταστραφεί. Υπάρχει μία μείωση όλων των δομών. Δεν μπορεί να λειτουργήσει στοιχειοδός. Δεν έχει τόνερ να αγοράσουν οι εκτυπωτές. Δεν έχουν μελάνια, δεν έχουν μολύβια. Δεν υπάρχουν δομές οι οποίες δεν υπάρχουν κοινωνική λειτουργία. Κλείνουν οι βρεφονιπιακοί σταθμοί λόγω έλλειψης προσωπικού. Αλλά μιλάμε τώρα. Μπορεί να γίνονται σπατάλες. Δεν γίνονται. Εντάξει, σπατάλες. Κοιτάξτε, για να είμαστε και αντικειμενικοί. Προφανώς σε κάποιους οργανισμούς ή σε κάποιες. Αλλά δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Προφανώς και αυτό. Θα πρέπει να. Δεν υπάρχει καμία αντίρρηση. Όπου γίνεται σπατάλη, θα πρέπει να περιοριστεί πάρα αυτά. Λοιπόν, δεν υπάρχει. Αλλά το πρόβλημα το μεγάλο δεν είναι καμία σπατάλη πια η οποία. Αντιθέτως, μάλιστα, η πολιτική της. Για 10 μήνες έχουμε
τουλάχιστον ελέγξει όλο το κύκλωμα της διαφθοράς. Έτσι, δηλαδή έχουμε μικρότερη διαφθορά αυτή τη στιγμή από όσο μπορούσαμε. Θα έχουμε ακόμα μικρότερη με όλες τις θεσμικές τομές που κάνουμε και αυτό έχει μεγάλη εξοικονόμηση. Αλλά κοιτάξτε να δείτε τώρα, κάνουμε μια συζήτηση συνέχεια. Εγώ θα απαντήσω τώρα όχι στο επιχείρημα ότι έχουμε σπατάλει, όχι. Εδώ υπάρχει ένα ιδεολόγημα, για να μην πω μια ιδεοληψία. Ότι το δημόσιο είναι εχθρός του ιδιωτικού ή το ιδιωτικό είναι εχθρός του δημοσίου. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει χώρα, κράτος, το οποίο να λειτουργεί μια αγορά χωρίς την ύπαρξη ενός δημοσίου. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα πουθενά. Δηλαδή, το δημόσιο είναι για να εξυπηρετεί τις ανάγκες του δημόσιου χώρου και της δημόσιας. Δεν είναι ανταγωνιστικό. Αντιθέτως, μάλιστα, βοηθάει τον ιδιωτικό τομέα. Και τον μικρό ιδιωτικό τομέα και τον μεγάλο πολλές φορές. Ωραία, επειδή πρέπει να κλείσουμε και υπάρχει μια συγκεκριμένη καταγγελία για τα αυτοκίνητα. Ναι. Και σας έκαναν ναι. και μια ερώτηση που ναι, 23 ναι. βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που απευθυνόταν και σε εσάς. Σε μένα απευθύνεται, αλλά θα πρέπει να ξέρουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ότι θα πρέπει να κοιτάξουν εσωτερικά περισσότερο τον εαυτό τους λίγο και την περίοδο της διακυβέρνησής τους και να μην είναι τόσο βιαστικοί. Είναι ένα παράδειγμα για να μάθουν οι βουλευτές λίγο να ελέγχουν τα πράγματα και να διαβάζουν λίγο περισσότερο και να ενημερώνονται. Βεβαίως υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο προφανώς ας πούμε θα πρέπει να. Ότι υπήρχαν εικονικά δρομολόγια. Ναι. Υπάρχει μια έκθεση. Και όλα αυτά. Βεβαίως. Υπάρχει μια έκθεση των ελεγκτών, η οποία ελέγχεται αυτή τη στιγμή και αρμοδίως. Από ό,τι ξέρω, έχει πάει και στον εισαγγελέα. Και ένα τελευταίο από μένα για αυτό το ηλεκτρονικό ΚΕΠ που θα κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη. Ναι. Θα γίνει. Θα γίνει, ναι. Έχει γίνει, μάλιστα, μπορώ να σας πω. Δηλαδή, ο καθένας θα μπαίνει από το κομπιούτερ σπίτι του και θα λέει: θέλω αυτό το χαρτί. Ναι, και θα γίνει. Παίρνει έτσι. Ναι, σε έναν βαθμό υπάρχει τώρα. Δεν το διαφημίζουμε πολύ γιατί θέλουμε να λύσουμε ορισμένα τεχνικά ζητήματα. Υπάρχει ήδη, μπορώ να σας πω. Όπου θα έχω και την ηλεκτρονική μου υπογραφή. Ναι, θα το βάλω. Γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό. Βεβαίως. Και αυτό. Να μην μπαίνει η κυρία Κατσίμη και παίρνει, ας πούμε, τα δικά μου τα στοιχεία, να μην μπαίνω εγώ. Ναι, θέλω να λύσουμε ένα πολύ καθαρό λειτουργικό θέμα το οποίο αφορά τους κανόνες ασφαλείας λειτουργίας του συστήματος για να μην έχουμε τέτοια προβλήματα και θα είμαστε έτοιμοι σε πολύ λίγες μέρες, θα μπορούσα να πω, για να σας δείξουμε την πρώτη εφαρμογή. Μάλιστα. Θα περιμένουμε. Ωραία. Ελάτε εδώ να μας Ελάτε εδώ να μας το δείξετε. Στην θα σας περιμένουμε, κύριε Βέβαια. Η αντιπολίτευση πώς τα βλέπει όλα αυτά, μια και έχει τεθεί σε διαβούλευση το. Α, δεν ξέρω, θα δούμε. Ακόμα δεν είναι. Η μείζον αντιπολίτευση ή η μικρότερη. Η μείζον αντιπολίτευση πρέπει να βγάλει καταρχήν αρχηγό, κάτι το οποίο το περιμένουμε όλοι με αγωνία, πρέπει να σας πω. Όχι γιατί, και δεν το λέω καθόλου για πλάκα, το λέω πολύ σοβαρά, διότι πρέπει να λειτουργήσει στοιχειωδώς διάφορα πράγματα, όπως είναι παραδείγματος χάρη η συγκρότηση του ΑΣΕΠ, που είναι ανεξάρτητη αρχή και η οποία πρέπει να στελεχωθεί. Και δεν βάζω και όλες τις άλλες, βάζω αυτό το οποίο με απασχολεί πολύ, γιατί ακριβώς για να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα θα πρέπει να έχουμε τη συγκρότηση και τη λειτουργία, την ομαλή λειτουργία του ΑΣΕΠ. Και αυτό γίνεται με την παρουσία όλων των κομμάτων. Μάλιστα. Και με όλο το κοινοβουλευτικό δυνάμεο. Κύριε Βερναρδάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ στο στούντιο. Ευχαριστώ και εγώ, παιδιά. Καλή σας μέρα. Λοιπόν.